Πε ότι γκρινιάζει η γυναίκα σου, α πούμε, ή ο άντρα σου. Εντάξει, κλασικό. Δεν είναι δυνατό να μην συμβεί αυτό. Σε κάθε σπίτι γίνεται. Τι μπορεί να κάνει, α πούμε, σε μια γκρινιά δικιά του. Να τον σταματήσει να γκρινιάζει, να του λε πόσο γκρινιάρη είναι. Να του λε ότι στα έχει πρίξει, ότι δεν αντέχει άλλο. Ότι είναι απαράδεκτο, ότι σε κάνει δυστυχισμένη και ότι ευθύνεται που περνά τόσο άσχημα. Δεν βγαίνει τίποτα με το να τον κριτικάρει. Αν προσπαθεί να τον αλλάξει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το θέμα είναι αν εσύ μπορείς να του δώσεις μια σταλαγματιά χαράς, θετικότητας, αποδοχής σε αυτό που κάνει. Δηλαδή είναι δυνατόν να βάλει τις φωνές και εσύ να του πεις «Έλα βρε μωρό μου, συγγνώμη βρε αγάπη μου, συγγνώμη ρε μωράκι, δεν ήθελα να το κάνω αυτό αφού ξέρεις πόσο σου αγαπώ». Αμά του πω δηλαδή «Αμάν και με τα νεύρα σου με έπριξε. τι θα βγει, θα φωνάξει περισσότερο. Οπότε το θέμα δεν είναι να του πω γιατί φωνάζεις, το θέμα είναι εκείνη την ώρα εγώ να μπορέσω να βγάλω την ειρήνη. Αν όμω δεν μπορώ, όπω και συμβαίνει συνήθω, δεν μπορώ εγώ να απαντήσω με ειρήνη στην πολεμική διάθεση του άλλου, δεν μπορώ να τον αποδεχθώ όταν με απορρίπτει, δεν μπορώ να τον αγαπήσω όταν είναι οργισμένο εναντίον μου, τότε τι θα κάνω. Θα πρέπει να αποδεχθώ τον εαυτό μου και την πραγματικότητά μου έτσι όπω είναι. Και να πω έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά να τσακωθώ μαζί του και να ζω μια γκρίνια. Και λε μετά, Μα δεν θέλω κι αυτό. Δεν μπορώ να το αντέξω. Εγώ θέλω να βελτιωθούν τα πράγματα. Α, τότε και δεν θα φτιάξουν τα πράγματα ποτέ και θα είσαι και δυσαρεστημένο επειδή δεν τα καταφέρνει. Γιατί δεν μπορεί να ησυχάσει που δεν τα καταφέρνει. Πού είναι το πιο απλό. Παραδέξτε το καλέ. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αφού δεν μπορεί να βγάλει ειρήνη στον πόλεμο, δεν μπορεί να βγάλει αγάπη στην κόντρα, δεν μπορεί να βγάλει δικαιοσύνη στην αδικία. Αγάπη στην αδικία καλύτερα. Δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτό να που σε απορρίπτει. Αφού δεν μπορεί, δεν πειράζει. Εντάξει, δέξω το. Ζήσε έτσι άβολα. Γιατί θέλουμε τόσο πολύ να φτιάξει η ζωή μας. Όπως μου λένε και εμένα πάντα όταν λέω εησύχασε και λίγο με το πρόβλημά σου, δεν πειράζει, συμβίωσε αρμονικά μαζί του, δέξου το λίγο. Σου λέω, εγώ θέλω να αλλάξει αυτό. Εγώ δεν αντέχω και θέλω και να μου πεις σε πόσα συνεδρίε θα τα αλλάξουμε. Δύο ώρες, τρει ώρες, να ξέρω ρε παιδί μου πότε θα αλλάξει. <Κι> αυτό είναι μια δίκαιη ανάγκη του άλλου να ικανοποιήσει την εγωκεντρική του διάθεση να τακτοποιήσει και να βολέψει τον εαυτό του. Αυτό δηλαδή είναι ένας δικαιολογημένος αλλά άκρατος φιλίδωνος εγωκεντρισμός. Με την καλή έννοια του φιλίδωνα, την πιο γενική. Δεν θέλει να ευχαριστηθεί άλλο. Δεν θέλει, να είμαι καλά. Καλή, αυτό είναι το πρόβλημά σου τόσα χρόνια. Ότι δεν και καλά, με το ζόρι θέλει να νιώθει καλά. Αφού δεν γίνεται. Αφού δεν πληρεί όλε τι προδιαγραφέ που χρειάζονται για να έχει μια τόσο υψηλή ποιότητα ζωή. Πάρε μια πιο χαμηλή και ησύχασε μαζί τη.